Θα σας διηγηθώ ένα θαύμα που μου συνέβη. Όταν δεν είχα μπει καθόλου στην Ορθοδοξία, θα ήμουν γύρω στα ηλικία 24-25 ετών και ήταν περίπου Μάρτιος και εκείνο το διάστημα δεν δούλευα και είδα ένα όνειρο ότι βρισκόμουν εδώ σε αυτή την περιοχή ακριβώς όπως είναι εδώ η Λόφη και όπως είναι ακριβώς έτσι το μοναστήρι. Αυτό εδώ το μοναστήρι, αυτή εδώ η τοποθεσία. Και κάπου εδώ μπροστά μου ήταν ένας γέροντας, ήταν ο γέροντας Νικόδημος, χωρίς εγώ να τον έχω δει ποτέ μου, ούτε ήξερα από Σοφίκο, ούτε ήξερα το όνομα του γέροντας Νικόδημος. Και με σταύρωνε, ήμουν γονατιστός μπροστά του, φορούσε ένα καρό που κάμισε και είχα λίγα γένια και του έλεγα «Γέροντα, σώσε με». Και εκείνος σήκωσε ψηλά τα χέρια του στον ουρανό, όπως κλασικά το έκανε συνέχεια ο γέροντας Νικόδημος, με το σταυρό αυτό που είχε, βυζαντινό σταυρό και μέσα έναν ρώσικο, και παρακάλεγε και έλεγε κάτι στον Χριστό. Ξαφνικά έγινε ένας σαν σεισμός, κάτι, ένα τράνταγμα, και μία ώρα τη δύναμη πήρε εμένα και τον γέροντα και μας έβαλε σε ένα πολύ όμορφο τόπο που αγαλόταν η ψυχή μου και έβλεπα και τον γέροντα να αγάλεται και να δοξάζει το Θεό. Και μου λέει μια φωνή που ερχόταν από τον ουρανό, αυτός ο γέροντας θα σε βοηθήσει να μπεις στον παράδεισο. Ονομάζομαι Λαζάκης Ιωάννης και ήμουν πνευματοπαίδη του γέροντα. Και μόλις ήρθα εδώ από το φίλο μου τον Άγγελο το Βαγιακάκο που μου έφερε για πρώτη φορά εδώ, γιατί πηγαίναμε στους εξορκισμούς, στο γέροντα Νικόλαο Βρυνιώτη, και μου λέει πάμε να δούμε και αυτό το γέροντα. Του λέω «Άγγελε, αυτή η τοποθεσία είναι που έχω έρθει. Να και ο γέροντας, αυτός είναι που είδα τότε στον ύπνο μου. Ήταν ένα σημείο από τον Χριστό μας και τον ευχαριστώ και με έστειλε σε αυτό το γέροντα». Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνης Σοφικού. Εδώ αυτή τη μονή την έκτισε ο αείμνηστος γέρον Κάλιστος Δεσπότης, ο γέρον ο Νικόδημος, ο αδελφός και ο αδελφός του Στέφανος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκλεγμένοι εκ Ηλίας Μητρός. Όταν ο πατέρας τους, ο Γεώργιος, έκανε προσευχή, συνευρίσκεται με τη σύζυγο και παρακαλούσε τον Χριστό και του έλεγε «Κύριε, το πρώτο παιδί κάντο δεσπότη». Τη δεύτερη φορά συνευρίσκεται με τη σύζυγο, μόνο μία φορά, «Κάντο μου ιερομόναχο». Την τρίτη φορά, «Κάντο μου ιεροδιάκονο». Και την άλλη φορά, «Να μου την κάνεις μοναχή». Τη γυναίκα, το κορίτσι. Όλο το χωριό, επειδή κατήγεται από την Καλαμάτα, από τον Άγιο Φλόρο, ο γέρον ο Νικόδημος, όλο το χωριό γνώριζε ότι η σύζυγος του κυρίου Γεωργίου Μακρύ θα γεννήσει την άλλη μέρα. Πώς το γνώριζε, γνωρίζετε? Πάνω από το σπίτι του κυρίου Γεωργίου Μακρύ ήταν ένα φως από τον ουρανό και τα τρία παιδιά δεν πλησίαζαν τη μητέρα τους να θυλάσουν Τετάρτη και Παρασκευή από μόνα τους. Τα θαύματα πάρα πολλά θα τα διηγηθούμε παρακάτω από πραγματικές ζωντανές μαρτυρίες. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και πέρασαν τα 13 έτη, το μεγαλύτερο, ο Κωνσταντίνος, ο νυν Κάλιστος επίσκοπος, άρχισε, κατανύχτηκε και έκλαιγε και πιάνει τα αδέλφια και τους λέει «Θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία». «Τι θέλεις, αδελφέ μου?» του είπανε. Λέει «Να, παιδιά μου», λέει, «αδέλφια μου, έχω αποφασίσει να αφοσιωθώ στον Κύριο, να γίνω μοναχός». Και αρχίζουν και τα άλλα τρία κλαίνε μαζί, αγκαλιάζονται και λένε «Και εμείς, αδελφέ μου, αυτό το πόθο έχουμε, θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». Ο γέρον ο Κάλιστος ήταν πολύ μεγάλη μορφή, αρκεί να σας πω ότι όταν πήγαινε στην Αμερική είχαν βάλει κάποτε βόμβα στο αεροπλάνο και η βόμβα δεν εξεράγει. Τα μικρά παιδάκια τον έβλεπαν 20 εκατοστά πάνω από το έδαφος και έλεγαν «Μαμά, ο παππούλης είναι σε ένα σύννεφο επάνω, ο παππούλης πετάει». Όταν ήταν νεαρός ο Κάλιστος και αποφάσισε να βρει γέροντα, παρακάλεσε τον Χριστό και του είπε «Κύριε, θέλω να μου φανερώσει ένα γέροντα». Και τότε ο Κύριος εν οράματι έδειξε σε ένα γέροντα το Μωυσή, ο οποίος ήταν στοιχείο, ενάρετος γέρον, ζηλωτής με το πάτριο ορτολόγιο, και του λέει «Γέροντα,
θα έρθει να σε βρει κάποιος Κωνσταντίνος να το αναλάβεις για μοναχό. Όταν ήταν 26 χρονών, διάκονος ακόμα, περίπου 26, τότε τον έστειλε ο γέροντας ο Μωυσής κάπου στην Τρίπολη να κοινωνήσει ένα παιδάκι το οποίο ήταν νεογέννητο και θα πέθαινε. Τότε πήγε ο γέρον, κάλιστος, να το κοινωνήσει, αλλά το παιδί πέθανε. Και μόλις πήγε ο κάλιστος και το είδε νεκρό, γονατίζει κάτω, σηκώνει τα χέρια στον Κύριο, τον παρακαλεί και του ζητεί να αναστήσει το παιδί. Και ότου θαύματος το παιδάκι άρχισε να κλαίει, το βάφτισε, το μετέλαβε και μετά κοιμήθηκε το παιδί. Γιατί του είχε ζητήσει, Κύριε, ανέστησέ το και μετά πάρτο. Ο δε γέρον Νικόδημος, υπάρχουν πολλά περιστατικά, θα σας πω λίγα που ξέρω, που γνωρίζω, γιατί θαυματουργικό το τρόπο έγινε και το μοναστήρι. Όταν ο γέρον Νικόδημος έκανε άσκηση, είχε μπει σε ένα πηγάδι 7 χρόνια και δίπλα του ήταν ένα φίδι. Το σταύρωνε ο γέροντας και του έλεγε, εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δικιά μου. 7 χρόνια και του έριχναν λίγο ψωμάκι και λίγο νερό, και όταν πέρασαν τα 7 χρόνια ο Χριστός μας του άνοιξε τη διάνοια για να καταλάβουν ορισμένοι που κατηγορούν αδίκως και συκοφαντούν αυτούς τους γεροντάδες πόσο άσχημο πράγμα είναι η συκοφαντία. Τότε ο Κύριος του έδειξε όλο τον πλανήτη και του έδωσε το χάρισμα να σταυρώνει ανθρώπους, όπως έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα και συνεχίζονται και γίνονται. Σήμερα είναι γιορτή του Τιμίου Προδρόμου, είναι η γέννηση του Τιμίου Προδρόμου, 24 Ιουνίου. Ήρθε ένα ζευγάρι εδώ και όμως μας είπε η μοναχή, αυτό το ζευγάρι πήρε το Αγιονέρι, που πολλοί το κατακρίνουν και λένε ότι δεν είναι σωστό και ότι είναι πλάνη και 1000 άλλες πλάνες που βάζει ο Σατανάς για να εμποδίσει τους ανθρώπους να θεραπευθούν. Είχε καρκίνο του φάριγκος η κυρία. Μόλις πήγανε στο γιατρό, είχε εξαφανιστεί ο καρκίνος. Με το λαδάκι από τον τάφο του γέροντος Νικοδήμου και από το Αγιονέρι το οποίο το έγινε ο αείμνηστος γέρον Κάλιστος και ο γέροντας ο Νικόδημος, το οποίο και επειδή το κατηγορούν έχουν θεραπευθεί 1000 άτομα. Όπως μας λέει και ο γέροντας πριν κοιμηθεί, πριν το 2006, μας έλεγε ότι έχουν περάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώποι οι οποίοι είχαν προβλήματα εδώ στο μοναστήρι και βρήκαν τη γιατριά και τη θεραπεία τους. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα τα πούμε μετά, εντός ολίγου.